Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις από το Omnia TV. Καταγγέλλοντας παρεμβάσεις στο εισαγγελικό τους έργο, οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης υπέβαλαν σήμερα τις παραιτήσεις τους. Να σημειωθεί πως οι εν λόγω δύο εισαγγελείς το τελευταίο χρονικό διάστημα χειρίζονταν υποθέσεις που αφορούσαν περιπτώσεις μη καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας και γενικότερα χρεών προς το δημόσιο. Χαρακτηριστικά δήλωσαν σε επιστολή τους προς τον αντιεισαγγελέα Αρίου Πάγου κ. Νίκο Παντελή. «Δεν δεχόμαστε να είμαστε εισαγγελείς υπό απαγόρευση και καθυπαγόρευση». Δεν ονομάτισαν ωστόσο τους πολιτικούς από τους οποίους δέχτηκαν πιέσεις. Στην ίδια επιστολή υπογράμμισαν: «Με νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί και μας κοινοποιήθηκε, επιχειρείται η αντικατάστασή μας και η απαλλαγή από την παρουσία μας. Δεν δεχόμαστε να αποτελέσουμε άλοθη και μια θεσμική κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ για τα πολυπίκυλα οργανωμένα συμφέροντα και τους ποικιλώνυμους εκφραστές τους που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται στην γκρίζα ζώνη του οικονομικού εγκλήματος», κατέληξαν οι εισαγγελείς. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται πλέον ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, μοναχός Εφρέμ, αφού κρίθηκε προφυλακιστέως ως κατηγορούμενος για το σκάνδαλο των ανταλλαγών ακινήτων της Μονής Βατοπεδίου με το ελληνικό δημόσιο. Ο κατηγορούμενος κρατείται σε κελί της 6ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατούνται υπόδικοι ή καταδικαστέντες κυρίως για οικονομικά εγκλήματα. Στην πρότασή της, η ανακρίτρια Ειρήνη Καλού θεωρεί ότι αν ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου αφαιθεί έστω προσωρινά ελεύθερος, το πιθανότερο είναι να διαπράξει και άλλα παρόμοια αδικήματα, κατηγορώντας τον πως τέλεσε πράξεις που δεν προσυδειάζουν στο μοναστικό σχήμα και την πνευματική του αποστολή, προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία σε βάρος της δημόσιας περιουσίας και χρησιμοποίησε την επιρροή της θέσης του για να επηρεάσει πολιτικούς και κρατικούς λειτουργούς. Συνεδρίασε και σήμερα, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια έξω από το δικαστικό μέγαρο, το δικαστήριο που δικάζει τον πρώην δικτάτορα της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος κατηγορείται για τους θανάτους διαδηλωτών ως αποτέλεσμα της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων της εξέγερσης που ανέτρεψε τον Μουμπάρακ κατέθεσαν αίτημα εξαίρεσης του Προέδρου του Δικαστηρίου και δύο ακόμα δικαστών. Οι κατήγοροι θεωρούν ότι οι δικαστές δεν έδωσαν αρκετό χρόνο για να εξεταστεί ο στρατάρχης Ταντάουι όταν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο. Το αίτημα απορρίφθηκε. Το δικαστήριο εξέτασε αιτήματα των συνηγόρων και όρισε ως νέα ημερομηνία συνέχισης της δίκης τις 3 Ιανουαρίου. Ο Χόσνι Μουμπάρακ κρατείται σε νοσοκομείο καθώς έχει επικαλεστεί καρδιακά προβλήματα. Τη στιγμή που περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις Συριακές Δυνάμεις Καταστολής από τα μέσα Μαρτίου όταν και ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης της Συρίας, οι παρατηρητές του Αραβικού Συνδέσμου επισκεπτόμενοι την πόλη Χόμς δήλωσαν πως ίσως υπάρχουν περιοχές όπου η κατάσταση δεν είναι καλή, αλλά πέρα από αυτό δεν υπάρχει τίποτα τρομακτικό. Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι κατά την επίσκεψή τους πραγματοποιήθηκε μαζική διαδήλωση με τη συμμετοχή τουλάχιστον 70.000 ανθρώπων, η οποία αντιμετωπίστηκε με δακρυγόνα αλλά και σποραδικά πυρά. Να σημειωθεί τέλος πως τη στιγμή που ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνέχεια, η Συριακή κυβέρνηση προσπαθεί να προωθήσει την είδηση της απελευθέρωσης 755 κρατουμένων από τις φυλακές, οι οποίοι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια πρόσφατων επεισοδίων. Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι δεν είναι Σύριοι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.